Πορεία διαμαρτυρίας για τη συμφωνία των θεσμών, καθώς και για τα πιθανά μέτρα που ενδέχεται να φέρει η κυβέρνηση που θα πλήξουν τη λαϊκή τάξη, πραγματοποίησαν το απόγευμα της Τρίτης τα μέλη του ΠΑΜΕ Καβάλας. Έρχεται, έτσι κι αλλιώς την είχαμε εξαγγείλει, στο αποτέλεσμα που θα έχει αξιολόγηση το Eurogroup εχθές με το λεγόμενο κλείσιμο της αξιολόγησης. Είδαμε και από τα αποτελέσματά της, άσχετα το πώς θέλει να τα πλασάρει στο λαό η κυβέρνηση, ότι για ακόμα μια φορά στο στόχαστρο μπαίνουν οι συντάξεις, μπαίνουν οι μισθοί, μπαίνουν τα εργατικά δικαιώματα, μπαίνουν τα ασφαλιστικά δικαιώματα. Είχαμε επισημάνει, αν θυμάστε τότε στην απεργία στις 4 του Φλεβάρι πέρσι, ότι το ασφαλιστικό δεν κλείνει με τον νόμο του Κατρούγκαλου, αλλά ανοίγει. Και θα υπάρχει ένα συνεχές άνοιγμα και θα επιδεινώνεται η κατάσταση όσο ο λαός, οι εργάτες δεν βάλουν τη σφραγίδα τους. Εμείς θέλουμε να γιάσουμε, αλλά δεν μας αφήνουνε. Αυτή είναι η ουσία. Βλέπετε, έκλεισε και η δεύτερη αξιολόγηση και από ό,τι φαίνεται τα έχουν προγραμματίσει έτσι, ούτως ώστε και μετά το 19, αυτά που λέγαμε δηλαδή πριν χρόνια, επιβεβαιώνονται στην πράξη. Δηλαδή για χρόνια θα ταλαιπωρείται ο κόσμος με αυτή την κυβέρνηση. Και αν ο κόσμος δεν το καταλάβει, αυτές είναι οι συνέπειες που θα έχει. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο εμείς, σαν ένδειξη διαμαρτυρίας για αυτά τα μέτρα που για την αξιολόγηση τη δεύτερη που έκλεισαν εχθές, βγαίνουμε στον δρόμο, είμαστε αντίθετοι. Άνα ο ΣΥΡΙΖΑ να περνάει αντιλαϊκά μέτρα και να τα στολίζει με ένα περιτύλιγμα φανταχτερό, αλλά μόλις αποκαλυφθεί αυτό το περιτύλιγμα, τα μαντάτα είναι πολύ μαύρα. Το ζήτημα είναι ότι θα μπορεί για πολύ καιρό να κοροϊδεύει τον κόσμο. Όχι βέβαια, δεν θα μπορεί. Πολύ γρήγορα θα τον πάρουν χαμπάρι και θα πάει και αυτός από εκεί που ήρθαν και οι υπόλοιποι, θα του δώσει δρόμο. Ο ελληνικός λαός δεν πρέπει να πέσει στην παγίδα που του στείνει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ότι δήθεν μαζί με τα νέα μέτρα σφαγής του εισοδήματός του, της ζωής του, θα έχει και άλλα αντίμετρα, γιατί είναι μια σκέτη κοροϊδία. Είναι σαν να σου λέω θα σου πάρω 100 από τη μία τσέπη, θα σου δώσω 100 από την άλλη τσέπη. Γιατί να σου τα πάρω τότε τα 100. Ο ελληνικός λαός θα καταλαβαίνει αυτά. Προφανώς σίγουρα θα έχουμε πάλι περικοπές συντάξεων, μισθών και ό,τι άλλο έρχεται από πίσω που το επεξεργάστηκαν αυτοί. Σίγουρα δεν θα είναι για το καλό των Ελλήνων. Πιστεύω ότι θα πληγούν όλες οι κοινωνικές τάξεις και δεν υπάρχει τίποτα άλλο από το σύνθημα ξεσηκωμός. Πρέπει να γίνει ένας γενικός ξεσηκωμός, όλοι μαζί να ενωθούμε και όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε πολλά. Παράλληλα, οι ομαδικές απολύσεις, οι οποίες πλήττουν εδώ και αρκετό καιρό οικογένειες των εργαζομένων στην εταιρεία Μαρινόπουλος, ήταν ένα επίσης από τα θέματα που συζητήθηκαν στη διαδήλωση μέσα από τον αντιπρόεδρο του Εμποροϋπαλληλικού Σωματείου Καβάλας, Γιάννη Γιαγκίδη. Αυτό που μέχρι εχθές ήταν παράνομο, σήμερα φαντάζει νόμιμο. Ανοίγει ο δρόμος, εάν θελήσει ο Μαρινόπουλος ή ο νέος εργοδότης, να κάνει μαζικές απολύσεις. Αυτό έρχεται να μεγαλώσει την αβεβαιότητα, την ανασφάλεια που έχουν. Με 1,5 μήνα, κοντά 2 μήνες απλήρωτοι, με περιστατικά δύσκολα, οικογενειακά, ο καθένας προσπαθεί να δει πώς θα περάσει.